πριν από κάποιους μήνες έκανε ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα στα ρούχα μου. Και τώρα έχω μείνει με 5-6 μπλουζάκια, 2 τζιν, 2 φόρμες, από το οποίο φοράω συνέχεια το ένα ίδιο φούτερ ή αυτή η μπλούζα και τη μία φόρμα. Αλλά είπα φέτος ότι θα βάζω πιο πολύ προσπάθεια στα outfit μου και ότι θα αποκτήσω κάποιο είδους στυλ, το οποίο δεν έγινε ακόμα. Οπότε, επειδή δεν έχω λεφτά να αγοράσω καινούργια ρούχα, αποφάσισα να μου βάλω ένα challenge. Για μία εβδομάδα θα προσπαθώ να φτιάχνω ωραία outfit με τα άθλια ρούχα που έχω ήδη στην ντουλάπα μου. Δηλαδή, κάθε μέρα θα βρίσκω ένα outfit από το Pinterest, θα προσπαθώ να το κάνω recreate με δικά μου ρούχα και ίσως πετυχαίνει. Ίσως όχι. Ποιος ξέρει, πάντως όχι εσείς. Αλλά θα δείτε. Και θα κάτσω να δείτε όλο το βίντεο γιατί είμαι και αστεία. Η φωτογραφία που διάλεξα για σήμερα είναι αυτή. Έχω το... όχι γυλαίκο. Vest. Για να δούμε τι άλλο έχει βάλει αυτή η κούκλα. Άσπρο μπλουζάκι κοντομάνικο. Και έχω μαύρο τζιν. Δεν έχω τέτοιο παντελόνι. Let me see what I can do. Μαύρο τζιν. Αυτές είναι οι μόνες δύο άσπρες κοντομάνικες που έχω. Αυτή έχει στάμπαπα. Α, όχι. Έχει πίσω τη στάμπα, οπότε μπορεί αυτό να δουλέψει. Και αυτή είναι αυτό. Θα δούμε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για πασαρέλα. Περίμενε. Συνεργά σου. I look cool. My outfit is cooler than yours. Και μου πήρε μόνο 2,5 ώρες. Εδώ είναι τα accessories. Δεν έχω και πολλά δαχτυλίδια, έτσι δουλεύουμε με ό,τι έχουμε. Ασημή σκουλαρίκια. Χρυσά δαχτυλίδια. Contrast. Δείτε με και στον καθρέφτη. Period. Λοιπόν, έβαλα αυτό το μπουφάν γιατί είναι το μόνο που έχω που ταιριάζει και δεν θα παγώσω. Και το τέριαξα με αυτή την τσάντα. Δεν το τέριαξα, είναι η μόνη τσάντα που έχω. Και αυτό μέρος του outfit είναι. Ρε, οι καημένοι εδώ κυκλοφορούν και δεν ξέρουν ότι εγώ είμαι καλύτερα ντυμένη από όλους τους. Επίσης, τώρα που είμαι ντυμένη, ωραία. Πού είναι το cute αγόρι που θα έρθει και θα ψάχνουμε μαζί ένα βιβλίο και θα πιάσουμε το ίδιο και θα ερωτευτούμε. Σήμερα είχα την τύχη να ξυπνήσω με αυτό εδώ. Βασικά δεν ξύπνησα με αυτό. Το είχα το σπρί και απλά το πείραξα πάρα πολύ γιατί that's who I am and that's what I do. Σήμερα τα look είναι αυτά. Έχω σχεδόν όλο ίδιο φόρεμα, αλλά το έχω για πιο καλό. Μόλις συνειδητοποίησα ότι το παίζω λίγο my style rocks εδώ πέρα. I do not care, this is not my style rocks. Let's see. Χάθηκε ο ήχος από αυτά τα κλιπ, δυστυχώς. We love when that happens. Οπότε θα σας τα πω εγώ από εδώ. Εδώ για κάτι γκρινιάζω. Α, σας δείχνω το πόδι μου, τέλεια.
Το outfit είναι αυτό για σήμερα, basic, body, το βρακί μου. Λοιπόν, stop, δεν θέλω να δείχνουμε το βρακί μου, εδώ και κάτι γκρινιάζω πάλι, η φόρμα, ψάχνω μπλούζες εδώ πέρα, γιατί όπως είπαμε έχω μόνο δύο άσπρες μπλούζες. Τελικά έβαλα αυτή που έβαλα και τις προάλλες, δεν έχω ρούχα. Είναι έτσι, φαίνεται αρκετά χάλια, trust the process, δεν θα γίνει πολύ καλύτερο, αλλά trust the process. Ναι, προσπαθώ να φτιάξω το βρακί εδώ πέρα. Οριακά μου έδωσα wedgie. Δεν καταλαβαίνετε πόσο σφίγγουμε εδώ πέρα για να φαίνεται έτσι η κοιλιά μου και είναι χάλια. Anyways, body shame myself. Ιου, φύγε τώρα. Στην κάμερα φαίνονταν λίγο καλύτερο. Τώρα που το βλέπω, είναι χάλια. Μπορεί να φταίει και ο φωτισμός. Μας αρέσει να τα ρίχνουμε όλα στο φωτισμό. Βάφομαι λίγο, μπας και καλυτερεύσει το πράγμα. Έβαλα μία βλεφαρίδα, να δω πώς θα μπει. Έβαλα και την άλλη. Ξαφνικά είμαι λίγο πιο όμορφη και φτιάχνω τις αφέλειες. Ναι, okay, go off queen. Και λαλαλα, κάτι λέω εδώ πέρα ότι είμαι και καλά buddy. Έτσι πίστευα. Okay. Έβαλα και αυτό το bomber από πάνω, το οποίο δεν ξέρω αν βοήθησε ή όχι. Έξω έβρεχε, ποτέ έβαλα και αυτή την κουκούλα. Σίγουρα αυτό δεν βοήθησε. Μπλα μπλα μπλα, ήπια καφέ, γύρισα, έβρεχε, μπλα μπλα μπλα. Αυτά. Ιου. Θέλω να κάνω κάτι τέτοιο σήμερα. I think. Αλλά δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Φούστα έχω, αλλά δεν είναι έτσι και τα φαίνεται χάλια γιατί είναι πιο μακριά. Και μαύρο καλσόν έχω, τα μποτάκια τα έχω. Δεν έχω cute μπλούζα τέτοια, γιατί όλες οι μπλούζες μου είναι κοντομάνικες. Είναι oversized. Έχω φούστα που είναι πιο mini, αλλά είναι μπλε καρό. Μπλε γκίγκαμ. Γκίγκαμ. Νομίζω ότι έτσι λέγει το σχέδιο. Αλλά τι θα βάλω να πηγαίνει με μπλε φούστα και από κάτω το... Let's go, girls! Η φούστα είναι αυτή. Είναι ultra mini. Άμα τα δείτε πάνω μου, είναι λίγο πιο κάτω από τον κόλο μου. Και μαύρο καλσόν. Τα μποτάκια που έβαλα και την προηγούμενη φορά που τα έβαλα, τα είδατε, δεν θυμάμαι πότε. Έχω αυτή την μπλούζα, η οποία είναι κοντομάνικη και όχι oversized και έτσι cropped. Αλλά δεν ξέρω αν πάει αυτό το μπλε με αυτό το μπλε και το μαύρο. Θα μπορούσε, τώρα που το βλέπω, θα μπορούσε. Λοιπόν, δεν θα ξέρουμε ποτέ αν δεν το δοκιμάσουμε. Οπότε... Okay, δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο γενικά. Πώς την κάνουμε πιο μίνι. Ορίστε. Δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτό? Θα βάλω μαύρο σορτσάκι. Καλύτερα, I guess. Να βάλω αθλητικό μπουστάκι. Α! Έχω ένα μαύρο πουκάμισο. Πουκάμισο. Μαύρο. Λοιπόν, παιδιά, ντύθηκα Wednesday. Μη. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξεκινήσαμε. Αλλά, it's cute. Yeah. Μόλις γίνω όμορφη, θα επιστρέψω. Τρία. Ένα. I went all in, αφού το έκανα στο κάνω τελείως.
The look is. Ωραίο. Κάτι τέτοιο. Ου. Σαλοπέτα. Αυτή η σαλοπέτα με έχει σώσει. Γιατί. Λοιπόν, δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει λίγο να το βρω. Γιατί μόλις ξύπνησα. Βασικά, όχι μόλις ξύπνησα, αλλά μόλις βγήκα από μία κρίση αυτού. Και δεν μου αρέσω καθόλου. Οπότε πρέπει λίγο να. Και να βρω τον τρόπο να μιλήσω ελληνικά και να βγάζω νόημα. Λοιπόν, μία φωτογραφία που βρήκα φοράει. Όχι, δεν είσαι εδώ. Μία πορτοκαλί μπλούζα. Οπότε έχουμε ένα τέτοιο option. Μετά μπορώ να βάλω κάτι τέτοιο. Από το οποίο δεν έχω τέτοιο τόσο κοντό crop. Έχω αθλητικό μπουστάκι. Έχω και σε ροζ, αν βοηθάει. Εντάξει, γενικά σήμερα εφόσον έχουμε τη σαλοπέτα, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Καμιά φορά τα outfit θα είναι και λίγο basic. Τι να κάνουμε. Αν δεν κότσουν οι φίλες μου. Είμαι 5 χρονών. Έλα και αυτό. Εντάξει, it's something. Όλα παιδιά είναι στο effort. Άμα βάζεις effort στα outfit θα είναι λίγο πιο ωραίο από ότι αν δεν έβαζες effort. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα εδώ. Bye.